Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 10ο παίχτη. Κοντά σας θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 5 η ώρα. Στο μικρόφωνο Διονύσης Θαλασσινός. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, καθώς ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή είναι σήμερα, 15 του μήνα, και έχουμε κανονικά πρωταθλήματα σε όλο το εξωτερικό. Εννοείται στην Ελλάδα με τη Super League την τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη, όπου κλείνει έτσι τον πρώτο γύρο. Επίσης έχουμε Basket League, έχουμε Ευρωλίγκα να πούμε, που είχαμε χτες και σήμερα παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Χτες ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπάμπερκ. Σήμερα θα πούμε και τον Παναθηναϊκό, θα τα δούμε όλα. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα που κάνουμε κάθε μέρα.
τα σημερινά. Έχουμε σήμερα κάποια νέα για τις ομάδες. Ας αρχίσουμε τον Πανιόνιο, τις ομάδες περιοχής. Το μοναδικό νέο είναι ότι σε μικροεπέβαση θα υποβληθεί ο Ντουρμισάη στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, αλλά αυτό δεν... παρόλα αυτά, αναμένεται να είναι στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά τη Δευτέρα, με το Λιβαδιακό, οπότε δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του σε αυτό το παιχνίδι, το σημαντικό για τον Πανιόνιο. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν ο Γιώργος Κουντρουμπής, όπου έγινε μια συνάντηση χτες αργά με τα στελέχη της ΠΑΕ και συμφώνησε, ας το πούμε, τα βρήκαν οι δύο πλευρές, ώστε είτε να ληφθεί το συμβόλαιο είτε να... παρακολουθεί μεταγραφή το Γενάρη σε κάποια ομάδα, καθώς ο μάνατζερ του ψάχνει, κυρίως στην Πορτογαλία, καθώς είναι Πορτογάλος πλέον. Επίσης, χτες το βράδυ παίξε Παναθηναϊκού είχαν ένα δείπνο όπου συζήτησαν διάφορα θέματα που αφορούσαν αγωνιστικά και παραδέχτηκαν ότι παραδέχτηκαν τα λάθη τους και για τις κακές εμφανίσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αυτό δείπνο, να πούμε ότι το έγινε με πρωτοβουλία των τεσσάρων αρχηγών της ομάδος. Αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ. Από ό,τι φαίνεται, απομακρύνεται το θέμα Ερνάνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο Μαυροϊδής στο μπάσκετ δηλώνει να ματώσουμε ξανά. Σήμερα κυκλοφόρησε σενάριο που θέλει την ΑΕΚ να είναι κοντά στον Άλεξ Σουάρες. Σενάριο από την Κύπρο, έτσι. Ο Άλεξ Σουάρες, ο οποίος είναι μέσος και αγωνίζεται στην Ομόνια, στην Κύπρο. Δεν βλέπω... Α, επίσης, όσον αφορά τον μπάσκετ, είχαμε πρόστιμο 1.500 ευρώ για την ΑΕΚ, για την συμπεριφορά του φιλάθλου της με τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αυτά από την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον μπάσκετ, εκτός από την ΙΤΑ, έχουμε ένα... ουσιαστικά είναι σαν σοκ στο Ολυμπιακό, καθώς τελικά είναι πιο σοβαρός από ό,τι υποδείχθηκε ο τραυματισμός του Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος υπέστη, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ρήξη χιαστών και θα υποβληθεί σε επέμβαση τουλάχιστον 7 με 8 μήνες εκτός δράσης. Άλλος ένας παίκτης των Ιθρεολεύκων στο μπάσκετ, ο οποίος χάνει όλη τη σεζόν. Μετά τον Ντίγιο, ο οποίος ενδέχεται να προλάβει ίσως στο τέλος τη σεζόν. Έχετε και ο Γραβάνης, ο οποίος έχει αυτόν τον τραυματισμό. Άσχημα τα νέα στον Ολυμπιακό. Και είναι μια θέση που πονάει ο Ολυμπιακός, καθώς και ο Ντίγιο, να πεθυμίσει, ήταν τεσσάρι και ο Γραβάνης τεσσάρι αγωνίζεται. Οπότε έχει θέμα εκεί. Σίγουρα θα πάει στην προσθήκη κάποιο παίχτη. Υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει παίχτη έναν ήδη εκεί για να αντικαταστήσει το κενό του τη γη. Αλλά θα πάρει και άλλον έναν, λογικά. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Στη σημερινή προπόνηση μέσα ο Μιστακίδης, χωρίς Βιερίνα στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, ο οποίος αγωνίζει τον Πλατανιά. Συνεχίζει να τραυματίζει ο Βιερίνια. Κανονικά με Μπρίγιοβιτς και Μακ, αλλά και μέσω Μιστακίδης, πολύ σημαντικό αυτό. Χτες είχαμε για την Volley League ένα παιχνίδι μέσω ξαναβολής του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκού, όπου νίκησε ο ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στην Πηλαία. Βόλεϊ αντρών, έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, επίσης κάτι για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σήμερα αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο Σαμπράνο. Με άδεια από την ΠΑΕ, βέβαια. Ώστε να είναι αυτό που λέγαμε που πήγαινε να γίνει πριν τις μέρες. Τελικά σήμερα θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Έτσι ώστε δεν υπολογίζεται από τον Λουτσέσκου, ούτε καν από τον πρόεδρο του Μάνος Βιβά Σαβίδη. Αυτά είναι τα σημερινά νέα των ομάδων. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την 15η αγωνιστική της Super League. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη και θα ήθελα πριν δούμε την Super League να δούμε δύο θέματα. Δύο μάλλον νέα που προέκυψαν πριν λίγο. Το ένα αφορά τον ΠΑΟΚ και επευλήθηκε ποινή στο ΜΑΚ 3 αγωνιστικές να μην αγωνιστεί. Και αυτό λόγω της αποβολής στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που δέχτηκε λόγω της. Λόγω της, όχι της χειρονομίας, θα λέγω, λόγω της κίνησης είχε κάνει επένδυση ο Λουκάς Διαφάνης, τον είχε σπρώξει. Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Σλοβάκος θα είναι με τον Πλατανιά εκτός, με τον Λεβαδιακό εντός και το εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με τα Τρίκαλα. Αυτά είναι τρία παιχνίδια λοιπόν που θα χάσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Και το άλλο που θέλω να πω ήταν ότι απειλείται ένα ισχυρό, έτσι, ένα μήνυμα της Σόκλου για την Ισπανία, καθώς απειλείται με αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Μια βόμβα από τη FIFA αυτή. Με αποκλεισμό από το προσεχές Μουντιάλ απειλείται η Εθνική Ισπανία λόγω της παρέμβασης που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση της χώρας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η FIFA σε αυτά είναι κάτι γενεκάθετη. Γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν. Ας το πούμε, προσπαθούσε όσο μπορούσε η ΚΕΔ και η ΕΠΟ να είναι ανεξάρτητες. Έτσι και εδώ από ό,τι βλέπουμε υπάρχει θέμα. Καθώς η Ισπανία τερμάτισε 7η στον 7ο όμιλο, κινδυνεύει να του δει το σπίτι στο Μουντιάλ που θα δεξιωθεί στη Ρωσία. Γι' αυτό γιατί η κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί να μπει στα χωράφια της προσφυγικής ισοδίας της Ισπανίας, επιθυμώντας, ουσιαστικά απαιτώντας την απομάκρυνση του Άγχελ Μαρία Βιγιάρ από τον προεδρικό θόκο. Ζητά παράλληλα να επαναληφθούν οι εκλογές του περασμένου Μαΐου. Πρόκειται για κάτι που είναι με κόντρα στους κανονισμούς της FIFA, όπως είπα και εγώ, που απειλεί την Ισπανία με αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Λοπετέγγι έχει κληρωθεί στο δεύτερο όμιλο της οργάνωσης μαζί με Πορτογαλία, Ιράν και Μαρόκο. Εντάξει, άμα τυχόν πέφτει κάποιος αποκλεισμός, θα είναι μεγάλο σοκ, ειδικά και για μια τόσο μεγάλη χώρα που είναι από τα φαβόρη η Ισπανία. Θα είναι σίγουρα γερό μήνυμα αυτό της FIFA και προς άλλες χώρες να είναι προσεκτικές σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και αν δεν συμμετέχει τελικά η Ισπανία, να δούμε πώς και αν θα καλυφθεί η θέση της, έτσι. Και σκέφτομαι την Ιταλία, όπου άμα τυχόν γίνει κάτι τέτοιο, μήπως τεθεί ζήτημα να ξαναπαίξει με κάποια ομάδα, ας πούμε, τις υπόλοιπες που είχαν αποκλειστεί και με κάποιο τρόπο ίσως να περάσει κάποια άλλη χώρα. Αν βέβαια όλο αυτό βεβαιωθεί και όντως επέλθει αποκλεισμός, που το θεωρώ πολύ βαρύ, δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό νέο αυτό, σημαντικό νέο για το Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Super League. Έχουμε το Σαββατοκύριακο την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Λοιπόν, αύριο ανοίγει η αυλαία της Εκατομπής Αγωνιστικής στις 3 η ώρα με το παιχνίδι Κέρκυρα Ατρόμητος. Στις 5 και 4 το έχουμε ΑΕΚ Απόλλωνος Μήνης και στις 7.30 Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Ενώ την Κυριακή στις 3 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα, στις 5 και 4 Αστέρας Τύπος Πανετολικός και Λαμία Λάρισα και στις 7.30 ώρα Ξάνθη Παναθηναϊκός. Ενώ τη Δευτέρα το παιχνίδι Λεβαδιακός Πανιόνιος 7.30 κλείνει την αυλαία της 15ης αγωνιστικής. Να δούμε τα παιχνίδια 1-1. Κέρκυρα Ατρόμητος, λοιπόν, ο Ατρόμητος σαφώς έχει πλεονέκτημα, είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά η Κέρκυρα είναι μια δύσκολη έδρα γενικώς, που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός, πέρασε ο Ολυμπιακός, αλλά έχει δυσκολέψει και τους δύο, οι υπόλοιποι δεν έχουν αγωνιστεί εκεί. Μετά ΑΕΚ Απόλλωνος Μήνης, εντάξει, ΑΕΚ και παίζει και στο ΑΚΑ κιόλας, πιθανότητα θα νικήσει. Ο Απόλλων έχει τα προβλήματά του. Έχουμε δεύτερη αλλαγή προπονητή τώρα. Έφυγε ο Βούλης στο Παράσχος. Ίσως ο Παράσχος να δώσει μια νέα πρωί στην ομάδα και να δούμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα εδώ για την ομάδα της Ριζούπολης. Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έρχεται με φόρο από 4-0 του Παναθηναϊκού. Όπως έλεγα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έρχεται από το 4-0 του Παναθηναϊκού. Έρχεται με φόρα, παίζει στην Κρήτη με τον Πλατανιά. Επίσης είναι το φαβορί για αυτό το παιχνίδι. Είπαμε ότι στις ομάδες θέλουν τη νίκη οπωσδήποτε, γιατί παλεύουν για την κούρσα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Πάω τώρα στο Ολυμπιακό, παίζει εντός του Παζιάννα. Παίζει εντός, αλλά ο Παζιάννα είναι μια ομάδα επικίνδυνη γενικώς. Φέτος έχει πολλές συνεχόμενες σοπαλίες, δεν πηγαίνει τόσο καλά, αλλά παραμένει μια καλή ομάδα. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός.
Εντάξει, ο Στέρας έχει ένα πολύ καλό σερί. Πανετολικός δεν κάνει τόσο καλή χρονιά φέτος. Αλλά παραμένει ένα αφήρωμο παιχνίδι που θα είναι πολύ ωραίο σίγουρα. Λαμία Λάρισα. Η Λαμία στριάζει στα παλεύει τα παιχνίδια περισσότερο. Η Λάρισα κυρίως εντός και αυτή έχει τις νίκες. Οπότε ένα παιχνίδι πραγματικά αφήρωμο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ξάθη Παναθηναϊκός. Η Ξάθη δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι τόσο καλή ομάδα φέτος θεωρώ όσο ήταν προηγούμενα χρόνια. Έχει αποδυναμωθεί. Αυτή είναι ο Παναθηναϊκός καίγεται πηγόντως για βαθμούς. Θέλω οπωσδήποτε να πάρει αυτό το παιχνίδι για να μην κινδυνεύει στο τέλος αγωνιστικά, να είναι στις θέσεις του που οδηγούν σε αποβιβασμό. Βέβαια κυνηγάει και το πρώτο του εκτός διπλό για φέτος. Δεν έχει κάνει κανένα. Εκτός έδρας νίκη δεν έχει κάνει ακόμα, αγνοείται. Στο φετινό πρωτάθλημα, οπότε θα είναι και εκεί ένα ωραίο παιχνίδι με ενδιαφέρον. Και Δευτέρα Λεβαδιακός Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος προέρχεται από νίκη εντός. Ο Λεβαδιακός ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά, αλλά είπαμε μετά ότι έχει πέσει πολύ αγωνιστικά. Επίσης, εντάξει, είναι μια δύσκολη έδρα σίγουρα για τον Πανιόνιο, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό το παιχνίδι με ενδιαφέρον. Γενικώς όλο το πρωτάθλημα έχει ενδιαφέρον φέτος. Είπαμε ότι. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική, εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη και πρόγνωση είναι αυτή ότι θα, μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα περιμένουμε για να δούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Θα πηγαίνουν έτσι οι ομάδες στον πόντο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και μένει να δούμε ποια από τις τρεις είναι αυτή που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος, δηλαδή αν θα σπάσει η κυριαρχία του Ολυμπιακού ή θα έχουμε άλλο ένα ακόμη πρωτάθλημα για το Ολυμπιακό, συνεχόμενο παρόλο που ξεκίνησε άσχημη σεζόν για εκείνον. Δεν ξέρω αν θα το πάρει η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια το πάρει. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη πιο πολλά. Οπότε μένει να δούμε, να μην έχει βαθμολογία όμως. Πρώτη η ΑΕΚ με 30 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός 29, τρίτος ο ΠΑΟΚ 28, τέταρτος ο Ατρόμητος 27. Και μην ξεχνάω και τον Ατρόμητο. Και ο Ατρόμητος στο κόλπο για το πρωτάθλημα, γιατί είναι στους 3 βαθμούς από την πρώτη την ΑΕΚ. Οπότε κάθε αγωνιστική μπορεί να αλλάζει αυτό. Πέμπτος ο Πανιώνης 22, Αστέρας Τρίπολης 21, Λάρισα, Παζιάννη και Ξάνθη 17. Λαμία 16, Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός 15, Πανετολικός 14, Απόλλωνος Μίνης και Κέρκυρα 11 και Πλατανιάς μόλις 6 βαθμούς. Αυτά για την Super League. Πάμε και στην Basket League, όπου κανονικά μπάσκετ. Πρωτάθλημα, ένατη αγωνιστική. Λοιπόν, αύριο στις 4.30 έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ντέρμπι την κεφάλων εδώ. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό στην Πηλαία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο καλός φέτος, προέρχεται και μια βαριά ήττα στην έδρα του από τη Λούντιμπουργκ. Η ΑΕΚ προέρχεται από νίκη και την οριστική στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, αλλά και με τους στουντιάδες μεσοβδόμαδα για το Champions League της FIBA. Θα είναι ωραίο παιχνίδι αυτό. Σε 6,5 ώρα έχουμε το Φάρο με τον Κόρυβο, παγωνίζονται. Την ίδια ώρα Κίμι Άρης και Πανιόνιος Βίκος Κόλλα, Τρίκαλα Μπισι Άριες. Ενώ την Κυριακή στις 3 ώρα έχουμε Παναθηναϊκό Superfoods Ρέθυμνο, Κρέτα Kings, 5.30 Ολυμπιακός Λαύριο Μέγκαμπολ, δύο εύκολες αγωνιστικές για τους δύο αιώνιους αντίπαλους. Και στις 6 ώρα Προμηθέας Κολοσσός. Αυτά είναι τα παιχνίδια της μπάσκετ, να δούμε και την βαθμολογία τώρα. Παναθηναϊκός Superfoods πρώτος με 8-0, δεύτερος Ολυμπιακός και Λαύριο και Προμηθέας με 6-2. Εδώ το πάνε πάρα πολύ καλά ο Λαύριο και Προμηθέας. Είναι δεύτερη, εντάξει, βέβαια είναι κάτω τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ισόβαθμοι. Έχουν οι ίδιες νίκες και ήττες. Δεν θα μαθάνε αποκαλύψεις αυτού του πρωταθλήματος. Μετά 5-3 είναι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, 4-4 Κολοσσός, 3-5 Ρέθυμνο, Κόρυβος, Άρης και Φάρος, 2-6 Κίμη και Τρίκαλα και τελευταίος Πανιόνιος Κοσκόλα με 0-8. Ο Άρης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μόλις στη 10η θέση, δηλαδή, εντάξει, φέτος έκανε μια προσπάθεια καλή, πήρε και ένα πολύ σοβαρό και καλό προπονητή, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος προσπαθούσε να φτιάξει μια καλή ομάδα. Βοήθησε πάρα πολύ η προσθήκη τελευταία του Μποχωρίδη από τον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπολογιζόταν τον Πασκουάλ, έμεινε ελεύθερος, πήγε στον Άρη. Με συγχωρείτε. Και έχει κάνει το ένα παιχνίδι καλύτερο από το άλλο. Αυτά που κάνει μέχρι τώρα, δύο έχει αγωνιστεί. Ένα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, εντελώς τυχαία. Και
Λέω εντελώς τυχαία, γιατί με το που πήγε στον Άρη, τι έτυχε η αγωνιστική ενός Παναθηναϊκού, καπάκι. Και το δεύτερο παιχνίδι μεσοβδόμαδα, όπου νίκησε ο Άρης για το Champions League και επίσης ήταν τρομερή εμφάνισή του, με 21 από τις 23 νομίζω, πήγε πολύ καλά. Αυτά και από την Basket League. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά ξένα πρωταθλήματα.
Επιστρέψαμε 12ο παίκτης, μέρος δεύτερο, και πριν πάμε να δούμε τα ξέρουμε τα φήματα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιώργο μας παρακολουθεί φανατικά τις εκπομπές μας κάθε μέρα όποτε μπορεί και έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσω. Ξεκινάμε με το πρώτο, με ρωτάει αν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει double φέτος και οχτάδα στο Europa. Λοιπόν, όσο αφορά το double, στο πρωτάθλημα είναι μέσα. Και μέχρι τελευταία, το έχω μέχρι τελευταία στιγμή θα παλέψει μαζί με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για το ποτάμι. Δεν ξέρω αν θα το πάρει η ΑΕΚ, θα το πάρει ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ ή ο Ατρόμητος. Είναι απεχτό σενάριο. Δεν είναι απίθανο η ΑΕΚ να πάρει ποτάμι και να πάρει και το κύπελο. Εξάλλου στο κύπελο έχει μια καλή παράδοση τελευταία. Πριν δύο χρόνια το κατέκτησε. Πέρυσι έφτασε τελικό, αλλά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Φέτος δεν ξέρω αν θα πάει τελικό. Δεν είναι κάτι απίθανο. Όσον αφορά την οκτάδα του Europa. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στο 32 έχει μια βατή κλήρωση την Τραμό Κιέβου, ομάδα που μπορεί να χτυπήσει, δεν είναι μεγαθύριο. Αν πάρουμε σε ένα που μπορεί να περάσει, φέτος στο Europa, ειδικά φέτος έχει πολύ δυνατές ομάδες. Και μετά, όσο τυχερή και να είναι, δηλαδή θα τύχει μια καλή ομάδα. Μια πολύ καλή ομάδα μετά, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλές. Αν σκεφτούμε ότι στο 32 θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα και θα φύγουν, ας το πούμε, οι ομάδες που ήταν έτσι και έτσι. Που χτυπιώτησαν, θα μείνουν πολύ δυνατές. Ναι, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο το. Όχι απίθανο, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο την οκτάδα. Πάρα πολύ δύσκολη. Θα είναι μεγάλο κατόρθωμα αν γίνει δηλαδή αυτό, γιατί σας είπα ότι είναι πολύ δυνατό το Europa League φέτος. Και δεν ξέρω αν. Κατά πόσο μπορεί να φτάσει στις 8, είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι στις 32 τώρα και είναι, πρέπει να περάσει στους 32 ή στους 16. Εντάξει. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το κύπελο. Από το τάφημα έχει βγει εκτός συναγωνισμού με βάση την βαθμολογία και τη διαφορά που έχει από τους πρώτους. Από τον πρώτο μάλλον. Το κύπελο, ναι, νομίζω ότι είναι μέσα και... Άμα περάσει και φτάσει στον τελικό, γιατί όχι να μην το κατακτήσει. Δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου. Μπορεί να το κατακτήσει, θεωρώ, ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Υστερεί σε οικονομικά έναντι των ομάδων και όχι τόσο αγωνιστικά. Υστερεί και αγωνιστικά. Δεν έχει την σούπερ ομάδα, θα μπορούμε να πούμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο να φτάσει στον τελικό. Με κάποιες εύκολες κληρώσεις και με, αν παλέψει τα ίσια με τα ντέρμπι και τα πάρει στο κύπελο. Και πέρυσι έφτασε μια ανάσα ο Παναθηναϊκός από το τελικό, έφτασε πολύ κοντά και αποκλείστηκε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μια δυνατή ομάδα στην Τούμπα. Οπότε, γιατί να μην μπορεί να φτάσει. Την άλλη ερώτηση θα την απαντήσω αφού πάμε Premier League, για να μην αποκαλύψουμε, να πω και την απάντησή μου. Καλά, τελευταία δεν έχει σχέση με το. Θα προτιμήσω να μην την απαντήσω. Δεν έχει σχέση με τα αθλητικά. Λοιπόν, πάμε στην Premier League. Έχουμε 18η αγωνιστική, ξεκινάει αύριο. Είχαμε και εμβόλυμη, έτσι. Σκεφτείτε πόσο συχνά παίζουν στην Premier League, είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Για να βγουν αγωνιστικές που είναι πολλές, επειδή είναι πολλές ομάδες, παίζουν και προς εβδομάδα. Και θα έχουμε και Boxing Day κανονικά κτλ. Λοιπόν, αύριο στις 2.30 ώρα έχουμε Leicester Crystal Palace. Στις 5 ώρα Arsenal Newcastle, Watford Huddersfield, Brighton Burnley, Stoke West Ham, Chelsea Southampton. Και στις 7.30 έχουμε το. Ντέρμπι της αγωνιστικής, Μάντσεστερ Σίτι Τότεναμ. Όπου εδώ θα απαντήσω στην ερώτηση του φίλου μου του Γιώργου που λέει τι βλέπω αύριο στο Σίτι Τότεναμ. Βλέπω Μάντσεστερ Σίτι να νικάει.
έχει πάρει φόρα, είναι η πιθανή πρωταθλήτρια. Ούτε η τότε να μπορεί να τη σταματήσει. Πέσει και στο Etihad Stadium. Εντάξει, νομίζω ότι θα το πάρει και αυτό το παιχνίδι, θα νικήσει την τότε. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, άλλωστε είχε το καλύτερο ρόστερ στην Αγγλία, αν όχι το καλύτερο. Η Tottenham είναι με τα φεγγάρια της, μπορεί να σου κάνει το καλύτερο όπως νίκησε ντέρμπι με τη Liverpool και τα λοιπά, αλλά μπορεί και να είναι κάνει και για το χειρότερο και για γέλες. Οπότε γι' αυτό λέω City. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε στις 3 και 4 West Brom Manchester United, σε 6.30 Bournemouth Liverpool και η 18η αγωνιστική, η αυλαία της 18ης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα στις 10 ώρα το παιχνίδι Everton Swansea. Θα τα δούμε τώρα τα παιχνίδια προς τα ανέφερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Leicester Crystal Palace. Η Leicester έχει πάρει δύο διπλά μεγάλα, ενώ και με βάση το σκορ. Τελευταία έχει φόρα, νομίζω, να νικήσει Crystal Palace, δεν έχει θέμα. Δηλαδή, θα θεωρώ αυτοκτονία άμα χάσει την Crystal Palace, μια ομάδα που είναι στις τελευταίες θέσεις. Το παλεύει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι θα νικήσει. Arsenal Newcastle, η Arsenal θέλει να επανέλθει στις νίκες, έχει τελευταία γκελάρει δύο φορές. Παίζει μια ομάδα δύναμη, τη Newcastle, που ψάχνω να δω και ο παιχνίδι. Πρέπει να πάρει και ένα παιχνίδι γιατί έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει ζημιά στην Arsenal. Νομίζω ότι η Arsenal θα νικήσει. Εντάξει, σίγουρα το φαβορί του συζητώ. Παίζει και στην έδρα τη. Watford Huddersfield. Εντάξει, Watford είναι η καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι θα νικήσει. Έπειτα και από αυτή την. Αυτό το στραπάτσο θα λέγαμε που έφαγε, που έπαθε. Που προηγούταν και. Στο γύρισε το παιχνίδι, μεσοβδόμαδα, να θυμηθώ την ομάδα, η Crystal Palace. Εντάξει, ήταν άσχημο χαστούκι αυτό, εισαγωγικά θα λέγαμε. Πιστεύω πρέπει να κάνει την νίκη τώρα εντός, παίζει. Brighton Burnley, η Burnley πάει καλά φέτος, είναι καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι μπορεί να νικήσει την Brighton. Stoke West Ham, αφύρωπο, πραγματικά 50-50, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Chelsea Southampton, επίσης η Chelsea είναι και στην κατηγορία των ομάδων που πρέπει να επιστρέψει στις νίκες. Μάλλον έκανε τελευταία αγωνιστική νίκη, 1-3 με τη Huddersfield. Θέλει να νικήσει και εντός. Υπάρχει ιστορικό θέμα στη Chelsea με κάποιους παίκτες όπως ο David Luiz, που είπε ουσιαστικά δημόσια ή παίζω ή φεύγω, γιατί τελευταία έχει τεθεί εκτός από τον Conte, καθώς υποστηρίζει ότι δεν τον ακούσει προπονήσεις. Ο Μπατσουαγί δεν υπολογίζεται, οπότε με τον αβασμό του Μωράτα έχει θέμα στην επίδεση ο Κόντι. Παρ' όλα αυτά, ούτε τώρα δεν χρησιμοποιεί τον Μπατζουαγί, που είναι ο καθαρό σεντερφόρ που έχει στον πάγκο. Πιστεύω ότι θα νικήσει τώρα τη Southampton εντός. Είπα τη γνώμη για το City τότε. Να μη City θα νομίζω θα πάρει το παιχνίδι και αυτό. West Ham Manchester United. Η Manchester United πρέπει να νικήσει. Σαφώς. West Brom τώρα, United εκτός δεν τα έχει πηγαίνει τόσο καλά. Εντάξει. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα του West Brom σίγουρα. Bournemouth Liverpool. Η Liverpool. Αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την έδρα έχει κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι, μια απίστευτη ήττα από το γύρισε η Bournemouth. Δεν νομίζω ότι είναι και από τις καλύτερες εκτός έδρας. Πιο αταγμένα της γήπεδα, δεν κάνει καλά παιχνίδια. Αλλά πρέπει να το πάρει γιατί ήρθε σοπαλή μισοδόμαδα και πρέπει και αυτή με τη σειρά της, σαν με τις μεγάλες αγγλικές ομάδες, επιστρέψει στις νίκες. Και Everton Swansea. Η Everton έχει καλά τελευταία αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα νικήσει και τη Swansea, η οποία. Ψάχνει κάθε παιχνίδι τελικώς. Ψάχνει επεγνωσμένα βαθμούς για να μην πέσει στην κατηγορία, στην Championship. Οπότε μένει να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Να δούμε και τη βαθμολογία. Manchester City πρώτη με 49 βαθμούς. Δεύτερη Manchester United με 38. Τρίτη Chelsea με 35. Τότε να Liverpool και Μπέλη με 31. Μετά Arsenal με 30. Leicester 26. Watford και Everton 22. Southampton και Huddersfield 18, 17 η Brighton, 16 η Bournemouth, η Stoke, ναι, αυτές οι δύο, 15 η Newcastle, 14 η West Brom, η Crystal Palace και η West Ham και μόλις 12 η Swansea. Αυτά για την Premier League μάλλον. Πάμε τώρα στην Bundesliga. Σήμερα στην Bundesliga είναι η τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου, σαν τη Super League δηλαδή, ενώ στα άλλα πρωταθλήματα δεν είναι τελευταία, αγγλικό, ιταλικό, ισπανικό και γαλλικό.
Και η Bundesliga, όπως έχω πει, κάνει και διακοπή ένα μήνα για την βαρύ χειμωνιά που πέφτει στη Γερμανία και έτσι και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν οι αγώνες με τόσο χιόνι που πέφτει. Ήδη έχουν γίνει αγώνες με δυνατή χιονόπτωση. Είναι και λιγότερες ομάδες από την Premier League εξάλλου στην Γερμανία. 17η αγωνιστική λοιπόν. Σήμερα ανοίγει η αυλαία. Στι 9.30 το παιχνίδι Gladbach Hamburgo. Αύριο στι 4.30 έχουμε Eintracht Schalke, Κολονία Wolfsburg, Augsburg Freiburg, Werder Bremen Mainz, Στουγκάρδι Bayern Μονάχου και σε 7.30 ώρα Dortmund Hoffenheim. Ενώ την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια, στι 6.30 Hannover Leverkusen και στι 7 Λειψία Χέρτα Βερολίνου. Θα τα πάρουμε τη σειρά. Gladbach Hamburgo. Η Gladbach νομίζω σήμερα θα επανέλθει στι νίκες. Είναι και ψηλά και χρειάζεται για να μπει στην ζώνη που οδηγεί στην Ευρώπη. Eintracht Schalke. Νομίζω ότι η Schalke θα νικήσει. Κολονία Wolfsburg. Εντάξει, η Κολονία είναι η τελευταία. Η Wolfsburg πιστεύω ότι ίσως και να της κάνει ζημιά. Άλλη μια ζημιά εδώ. Γιατί θέλει οπωσδήποτε και γίνει βαθμούς. Έχει πολύ λίγους βαθμούς και νομίζω 4 κάπου. Και έχει σοβαρό πρόβλημα. Augsburg Freiburg, αμφίρομο παιχνίδι. Ίσως η Freiburg είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Werder Bremen Mainz. Werder Bremen φέτος και εκείνη παλεύει με τη σειρά της για την κατηγορία. Εντάξει, είναι χαμηλά τέλος πάντων, δεν παλεύει, είναι χαμηλά. Και αυτό αμφίρομο, Stuttgart Bayern. Δεν νομίζω ότι η Stuttgart μπορεί να κάνει ζημιά στην Bayern. Αν και βέβαια η Bayern δεν πείθει. Δεν νικάει δηλαδή με ένα 0, δεν νικάει με μεγάλο σκορ και με τρομερές εμφανίσεις. Θα δούμε πώς γίνει εδώ κάποια γκέλα. Dortmund Hoffenheim. Η Dortmund νίκησε μεσοβδόμαδα. Μάλλον ναι. Έκανε μετά από καιρό την πρώτη νίκη. Μετά από 1,5 μήνα. Θέλει να συνεχίσει αυτό. Παίζει και το σερί. Παίζει και στην έδρα της. Σίγκλεντούνα Πάρκ. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει το 2-2. Με τη Hoffenheim παίζει. Είναι δυνατή η Hoffenheim ομάδα. Είναι επικίνδυνη. Δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας. Είναι και ψηλά βαθμολογία. Είναι πέμπτη νομίζω. Θα έχει δύσκολο έλεγχο, άρα πρέπει να κάνει το 2-2. Με το Στίγκερ στον πάγκο, έχει άλλη ψυχολογία. Ανόβερο Λεβερκούζεν. Λεβερκούζεν έχει πλεονέκτημα, καλύτερη ομάδα. Και Λειψία Χέρτα, ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό. Εντάξει, Λειψία θέλει να είναι ψηλά, πιο ψηλά από τη Χέρτα, βαθμολογικά. Αλλά είναι αφήρωπο. Η Χέρτα είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Να δούμε την βαθμολογία. Πρώτη Μπάγκερ με 38 βαθμούς. Δεύτερη Σάλκε με 29. Τρίτη Λειψία με 28, τέταρτη Λεβερκούζεν 27, πέμπτη Χόμεχαϊμ 26, Ντόρτμουντ, Άιντραχ και Γκλάντμπαχ με 25, Άουξμπουργκ 23, Ανόβερ 22, Χέρτα Βερολίνου 21, 19 η Βόλφσμπουργκ, 18 η Φράιμπουργκ, 17 η Στουγκάρδη, 16 η Μάιντς, 15 η Ετοαμβούργο, 14 η Βέντε Βρέμις και μόλις 3 βαθμούς η Κολονία. Και η Βέντε που λέγα πριν, κοιτάξτε, είναι πολύ χαμηλά, όπως βλέπουμε. Αυτά και από την Bundesliga. Πάμε στην Ιταλική της Serie A. Αύριο έχουμε την αυλαία της 17ης, ανοίγει την αυλαία της 17ης αγωνιστικής. 4 η ώρα Ίντερ Ουντινέζε. Στις 7 Τωρίνο Νάπολη. Και σε 14 Ρώμα Κάλιαρη. Ενώ την Κυριακή στη 1.30 έχουμε Βερόνα Μίλαν. Στις 4 Φιωρεντίνα Τζένοα. Σαμπντόρια Σασουόλο. Μπολόνια Γιουβέντους. Κροτόνε Κιέβο. Σε 7 η ώρα Μπενεβέντο Σπαλ, οι δύο νεοφώτισες εδώ αναμετρούνται. Και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Λάτσιο. Μάλιστα αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι ούτε εδώ. Δηλαδή το μοναδικό ντέρμπι από ό,τι βλέπω είναι το City Tottenham σε όλα τα, ξένα, τα μεγάλα ξένα πρωταθλήματα. Ούτε στη Ισπανία από ό,τι θα έχουμε, ούτε στη Γαλλία δεν είδα μάλλον. Είδα μόνο θα κοιτάξουμε αν έχει εκεί. Λοιπόν, ούτε η Ουντινέζε, η Ίντερ έχει ένα εύκολο παιχνίδι φαινομενικά στην έδρα της, πέρα του Σαν Σίρο, πέρα το πάρει με την Ουντινέζε. Τωρίνο Νάπολη, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο ομάδες που εντάξει δεν πηγαίνουν τόσο καλά, δεν είναι οι σχέσεις τους καλύτερες. Η Νάπολη πρέπει να επιστρέψει πάλι. Στις νίκες είχε και την ήττα και την ισοπαλία με τη Φιωρεντίνα. Δύσκολο παιχνίδι στο Τωρίνο, είναι μια δύσκολη έδρα και μια καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Με ενδιαφέρον πολύ αυτό το παιχνίδι. Ρώμα Κάλιαρη. Η Ρώμα παίζει εντός στο Ολύμπικο, φαινομενικά εύκολο παιχνίδι την Κάλιαρη, πρέπει να το πάρει. Βερόνα Μίλαν, τώρα εδώ Μίλαν εκτός δυσκολεύεται, παρόλο που νίκησε έστω για χωτικά εντός ισοδόμαδα, εκτός έχει κάνει ένα κάρο γκέλες. Να δούμε αν θα συνεχίσει
ο Γκατούζο να... τις νίκες. Με τον Ντονναρούμα να δούμε, θα γίνει να ξεκινήσει βασικός ή όχι, γιατί υπάρχει ένα θέμα, προκύψει ένα θέμα τελευταίο, αυτό που είχα αναφέρει, με αυτά που είχε δηλώσει ο μάνατζέρ του, μετά με το πανό, εκείνος έπεσε ψυχολογικά, μάλιστα έκλαιγε στο ημίχρονο, μετά γυρίζει και λέει μετά από όλα αυτά ότι στηρίζω Μίλαν, ξέρω εγώ, πάμε Μίλαν, δηλαδή κάτι πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά, δεν μπορείς να τα ψυχολογήσεις, δεν θα ψυχολογήσεις αυτόν τον άνθρωπο του Ντονναρούμα, πραγματικά. Μία λέει το ένα και μία λέει το άλλο, δηλαδή μας έχει μπερδέψει. Πόσο μάλλον του οπαδούς Μίλαν, έτσι. Τι να πρωτοπούν οι άνθρωποι αυτοί. Δύσκολο γιατί Μίλαν δεν πηγαίνει καλά εκτός. Όχι ότι η Βερόνα είναι καμιά ομάδα τρομερή, αλλά δύσκολο. Δύσκολο, ειδικά για τη Μίλαν. Φιωρεντίνα Τζένοα. Αμφίροπο, δεν ξέρω. Φιωρεντίνα δεν πηγαίνει καλά φέτος. Κάποτε ήταν τις ομάδες που βγαίναν στην Ευρώπη. Τώρα είναι χαμηλά. Σαμπντόρα Σασουόλο. Επίσης αμφίροπο. Εντάξει, Σαμπντόρια δίνω προβάδισμα σαν γηπεδούχο. Μπολόνια Γιουβέντους. Ο Γιουβέντους πάει εκεί στην Μπολόνια. Πρέπει να αναμετρηθεί και πιστεύω μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα νομίζω. Αγγελάρι θα είναι μια αγγέλα σημαντική για τους υπόλοιπους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Θα ξεφύγουν στη βαθμολογία. Κροτώνε Κιέβο. Αμφίβολο, αφίρωπο και αυτό. Μπενεβέντο Σπαλ. Πραγματικά δεν ξέρω. Μπενεβέντο έχει μόλις ένα βαθμό και ψάχνει, κάνει κάποια νίκη εντός. Ίσως την πετύχει τώρα με τη Σπαλ. Είναι δύο ομάδες που ανέβηκαν μαζί φέτος. Ξέρω. Και Αταλάντα Λάτσιο. Η Λάτσιο πρέπει να πιστέψει στις νίκες. Πέσει μια πολύ δύσκολη έδρα. Δεν το συζητώ. Ακόμη και να νικήσει θα περάσει δύσκολα πιστεύω. Το Μπέργαμο είναι Αταλάντα. Είναι πολύ δυνατή ομάδα φέτος. Το έχει αποδείξει αυτό και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Να δούμε και τη βαθμολογία. Ίντερ πρώτη με 40. Δεύτερη Νάπολη 39. Τρίτη Γιουβέντους 38. Τέταρτη Ρώμα 35 με λιγότερο παιχνίδι. Πέμπτη Λάτσιο με 32 επίσης με λιγότερο παιχνίδι. Σαμπντόρια 27 με λιγότερο. Μίλαν 24. Αταλάντα Τωρίνο 23. Φιωρεντίνα 22. Μπολόνε Κιέβο 21. Ουντινέζε 18. Κάλιαρη 17. Σασουόλο 14. Τζένοα 13. Κροτόνε 12. Σπάλ 11. Βερόνα 10. Και Μπενεβέντο μόλις ένα βαθμό. Μπενεβέντο είναι μία από τις ομάδες που θα πέσουν. Κατά πάσα πιθανότητα όπως και την Κολονία στη Γερμανία, ξέρω στο αναφέρω. Όταν έχεις τόσους λίγους βαθμούς, εντάξει, τέσσερις, πες με τέσσερις ίσως και να προλάβει. Τώρα με έναν και να έχει 11 ή άλλοι 10 βαθμούς, είναι εντάξει, πιο πιθανό, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα που δεν βλέπω. Έχει πολύ αδύναμο ρόστερ η Μπενεβέντο φέτος και αυτό φαίνεται από την αδυναμία της να κάνει νίκη, πόσο μάλλον να κάνει μια ισοπαλία μόνο. Αυτά και από την Ιταλία. Πάμε στην Ισπανία, τη La Liga. Σήμερα είναι η διαβλέα της 16ης αγωνιστικής. 10 η ώρα το παιχνίδι Σεβίλη Λεβάντε. Σάββατο 5 και 4 το έχουμε Bilbao Sociedad. 7.30 ώρα η Μπαρ Βαλένθια και 10 παρατέρα το Ατλέτικο Μαδρίτς Αλαβές. Ενώ την Κυριακή στη 1 έχουμε Ζιρόνα Χετάφε. Στις 5 και 4 το Θέλτα Βιγιαρεάλ. Σε 7.30 Las Palmas Espanyol. Και στις 10 παρατέρα το Μπαρτσελώνα La Coruña. Η Ρεάλ, να πούμε ότι είχε αναβληθεί το παιχνίδι της με τη Λεγανές καθώς αγωνίστηκε μισοβδόμαδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ατζατζίδα, όπου και γύρισε το παιχνίδι, το ανέτρεψε σε 1-2 και πέρασε την επόμενη φάση. Και νομίζω ότι αύριο, Σάββατο, θα παίξει τελικό. Αν δεν κάνω λάθος. Από τη στιγμή που πέρασε, έπαιζε μη τελικά ουσιαστικά. Θα το ψάξω. Νομίζω ότι παίζει τελικό. Δηλαδή τελειώνει τώρα ο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Σαββατοκύριακο, γι' αυτό και δεν παίζει κιόλα. Και τη Δευτέρα στις 10 η ώρα κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στο παιχνίδι Μάλαγα Μπέτις. Να τα δούμε με τη σειρά. Σεβίλη Λεβάντε, η Σεβίλη πιστεύω θα νικήσει. Μπιλμπάο Σιεδάδ. Αμφίρωμα παιχνίδι. Μπιλμπάο δεν πηγαίνει καθόλου καλά φέτος. Σιεδάδ δεν είναι τόσο ψηλά βαθμολογία. Στην Ευρώπη τα πήγε καλύτερα με Μπιλμπάο και οι δυο πέρασαν, αλλά ήταν και πρώτοι. Σιεδάδ ήταν μάλλον πολλούς βαθμούς. Δεν ξέρω, ίσως είναι αυτά τα παιχνίδια που μπορεί να τα προβλέψει. Βλέπω παίξει πολύ καλά η Μπιλμπάο και να νικήσει, και α είναι και πολύ χαμηλά για να μην γίνει καλά φέτος. Νομίζω ότι η Σιεδάδ είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Η Μπαρ Βαλένθια, η Βαλένθια οφείλει να νικήσει για να συνεχίσει την κούρσα, μάλλον τον κυνήγι τη κορυφή. Να κυνηγάει την βασική κορυφή στην Μπαρσελόνα. Ατλέτικο Μαδρίτς Αλαβές. Νομίζω ότι η Ατλέτικο θα νικήσει εντό, εύκολα ή δύσκολα. Ζιρόνα Χετάφε, αφίροπο, με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Θέλτα Βιγιαρεάλ, ωραίο παιχνίδι γι' αυτό, δυνατό. Λόγω έδρας η Θέλτα, αλλά είναι και οι εισάξιες, δεν ξέρω, όλα μπορεί να γίνουν. Λασπάνο Σπανιόλ,
φύρω από και αυτό, αλλά σπάνω πηγαίνει πολύ άσχημα φέτος. Μπαρσελόνα Λα Κορούνια, πιστεύω ότι Μπαρσελόνα αυτή τη φορά θα νικήσει εντός, γιατί αρκετές γκέλες έχει κάνει. Τη Λα Κορούνια, εύκολος αντίπαλος πιστεύω. Και Μάλαγα Μπέτις, Μάλαγα παλεύει για την παραμονή. Η Μπέτις είναι λίγο πιο πάνω, αλλά και αυτό είναι αφίβολο, αφίρωπο. Να δούμε και βαθμολογία. Πρώτη Μπαρσελόνα με 39 βαθμούς. Δεύτερη Βαλένθια με 34. Τρίτη Ατλέτικο Μαδρίτης με 33. Τέταρτη Ρεάλ με 31. Πέμπτη Σεβίλη 28. Βιαρεάλ 21. Χετάφε, Λεγανές και Ζιρόνα 20. 19 Σιεδά. 18 Θέλτα, Μπέτις και Ιμπάρ. 17 Μπιλμπάο. 16 Λεβάντε, Εσπανιόλ και Λακορούνια. Όχι, συγγνώμη, αυτές οι δύο, Λεβάντε, Εσπανιόλ. 15 Λακορούνια, 12 Λαβές, 11 Μάλαγα και 10 Λασπάλμας. Αυτά και από την Ιταλία. Και πάμε για να κλείσουμε τα ξέρω τα αφήματα με τη Γαλλία. Δεν έχουμε. Α, έχουμε ένα ντέρμπι εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι η διαβλία της 8ης αγωνιστικής. Σε καμπαρτέα το παιχνίδι Σεντετιέν Μονακό. Το Σάββατο αύριο στις 6 ώρα Ρεν Παρίς Σερμέν, σε 9 η ώρα Στρασβούργο Τουλούς, όπως επίσης και Μομπελιέ Μέτς, Ντιζόν Λίλ, Καέν Γκινκάπ, Τρουά Αμιάν, ενώ την Κυριακή στις 3 η ώρα έχουμε Νάντ Ανζέ, στις 6 η ώρα Νις Μπορντό και στις 10 η ώρα τον τρίτη αγωνιστική Λιόν Μαρσέιγ. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Και δύο ομάδες ανταγωνίζονται δεύτερη και τρίτη θέση, μάχονται και κυνηγάνε την Παρίς Σερμέν που είναι πρώτη. Και η Μονακό είναι ισοβάθμια με αυτές, μην το ξεχνάμε. Η Μονακό έχει δύσκολο έργο στην Σεντετιέν. Ναι, θα δώσω ένα προβάδισμα στην Λιόν. Παίζει και εντός και γενικώς είναι καλή σκοράρη. Νομίζω θα νικήσει. Βασικά, όχι θέλουμε να νικήσει, είναι ένα προβάδισμα απλώς. Μαρσέ αγωνίζεται ο δικός μας Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος έχει περάσει. Ενώ δεν έχει τόσο καλές σχέσεις, γιατί. Είναι απογοητευμένη στη Μαρσέιγ, όπως είπα και ο Ρούντι Γκαρσία δεν του έχει τόσο πιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά, μεσοβδόμαδα που έπαιζε κύπελο η Μαρσέιγ, νίκησε και ο Μήτρογλου έβαλε και γκολ. Ήταν αυτή μια απάντηση στις εφημερίδες κυρίως που λέγανε ότι μπορεί να φύγει το Γενάρη και τα λοιπά. Ότι είναι απογοητευμένη γιατί δώσανε 15 εκατομμύρια και δεν τα έχει βγάλει σίγουρα με τίποτα με τα γκολ που έχει σκοράρει. Σκόραρε και δεύτερο, αλλά κυρώθηκε λαθασμένα ως offside. Άμα τον ξεκινήσει ο Ρούντι Γκαρσία, γιατί στο ποτάθλημα του ξεκινάει τελευταία, μόνο στο κύπελο, ίσως και να σκοράρει και να βάλει και ένα κρίσιμο γκολ με τη Λιόν και όλα, εκτός έδρας, και να δώσει τσαμίνημα στον προπονητή του. Να δούμε και βαθμολογία. Παρίσι με πρώτη με 44 βαθμούς, δεύτερη Λιόν 35, όπως επίσης Μονακό και Μαρσέιγ. Ο θάνατος ζωή με αυτό το παιχνίδι, Λιόν Μαρσέιγ, ο νικητής προσπερνάει τον άλλον και πάει στη δεύτερη θέση. Ναι, εκτός εάν νικήσει και Μονακό και ισοβαθμίσουν και συνεχίσουν το κυνήγι της Paris Saint-Germain, της πρώτης θέσης δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι η Paris θα το πάρει φέτος. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους και είναι Γαλλία, δεν είναι Premier League. Πώς γέλεσα κάνει η Paris. Έχει κάνει δημία νομίζω, δύσκολα να κάνει πολλές ακόμα μέχρι το τέλος σεζόν. Άλλωστε φτάσαμε και στα μισά. Πέμπτη Νάντ 27, έκτη Ρέν 25, Μομπελιέ Νις για Καέν 23, Γκικάμπ 22, Αμιάν Στρασβούργο και Ντιζόν 21, Μπορντό Σεντετιέν 20, Τουλούς 19, Τρουά και Λίλ 18, Ανζέ 15 και Μέτς μόλις 5 βαθμούς. Αυτά από τα ξέρωματα αφήματα, πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ. Και Ευρωλίγκα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε στο 10ο παίχτη, πλησιάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Και πριν πάμε στην Ευρωλίγκα, θέλω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις του φίλου μου του Γιώργου. Πρώτα με ρωτάει τι βλέπω στο Παρί Ρεάλ και στο Μπάρτσα Τσέλσι. Είναι τα δύο από τα ζευγάρια που έχουν κληρωθεί για τη φάση του 16 του Champions League. Λοιπόν, στο Παρί Ρεάλ, να σου πω αλήθεια, βλέπω Παρί. Είναι ευκαιρία της φέτος, αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, όπως έλεγα σε παλιότερη εκπομπή. Οφείλει να νικήσει και να περάσει, αν θέλει να πάει αυτό που λέω για την κατάκτηση. Αν αποκλειστεί, θα λέω ένας αποκλεισμό στους 16. Εξάλλου έχει ξοδέψει άλλο χρήματα, γι' αυτό πήρε και τον Neymar. Δεν νομίζω τον πήρε τόσο για τη Γαλλία. Τον πήρε για το Champions League περισσότερο, που το θέλει πάρα πολύ. Και στον Μπάρτσα Τσέλσι πιστεύω, βλέπω Μπαρτσελόνα, αλλά όχι εύκολα. Δύσκολα, δηλαδή θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη Τσέλσι. Βλέπω αυτό ακριβώς. Βλέπω δύσκολα την Μπαρτσελόνα περνάει. Με ρωτάει επίσης αν μπορεί η Bayern φέτος να πάρει το Champions League. Μπορεί να το πάρει. Νομίζω έχει και καλό προπονητή, το Χάγκες, που εμπνέει εμπιστοσύνη πολλά χρόνια στην ομάδα. Ναι, είναι ένα φαβορή σίγουρα. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει, ναι. Για μένα φαβορή είναι και η Παρί. Αν ο νικητής μάλλον Παρί Ρεάλ, πάντα Ρεάλ είναι φαβορή. Η Μπαρτσελόνα. Και μετά υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορεί να ξεχνάω κάποια. Και άλλες ομάδες μπορεί να είναι το φαβορή. Αυτά τα που μπορούμε να τα πούμε όμως και πιο σίγουρα στους 8 ή στους 4. Και επίσης, αν πιστεύω πως ο Neymar μπορεί να ηγηθεί σε Παρί και Βραζιλία και στη Champions League και Mundial, αντίστοιχα αν θεωρώ ότι είναι ευκαιρία του να μπει ανάμεσα στον Ρονάλντο και Μέση. Ναι, πιστεύω ότι πλέον είναι όριμος. Έχει οριμάσει το παιχνίδι και μπορεί να ηγηθεί. Σε Βραζιλία σίγουρα. Σε Παρί επίσης. Αν και δεν είναι μόνος του, έχει. Εντάξει, άστο Μπαπέ που είναι μικρός ηλικία ακόμα, πρέπει να ψηθεί. Είναι πολύ ταλαντούχος. Ο Καβάνι είναι επίσης πιο πολλά χρόνια από τον Νεϊμάρ. Σε Βραζιλία έχει και καλούς συμπαίχτες. Ναι, νομίζω μπορεί να ηγηθεί. Ναι. Μαζί με τον Κουντίνιο μπορούν ναι, να κάνουν πολλά πράγματα. Και στο Champions League, ναι, αυτό έλεγα. Ότι είναι ο καλύτερος παίκτης Παρί αυτή τη στιγμή, θεωρείται. Και πρέπει να τη βοηθήσει για να περάσει τη Ρεάλ. Και είναι ευκαιρία του, σίγουρα είναι ευκαιρία του να μπει ανάμεσα με Ρονάλντο και Μέση. Ξεχνάμε, Ρονάλντο δεν έχει πολλά χρόνια, είναι 32-33, σε λίγα χρόνια θα σταματήσει, εγώ λέω σε 3 χρόνια περίπου. Ο Μέση δεν έχει κίνηση πάρα πολλά χρόνια, έχει 5 χρόνια, γεμάτα ξέρω εγώ 4. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα γίνει κορυφαίος παίχτης, με χρυσές μπάλες, μετά από αυτούς, δηλαδή μόλις σταματήσουν. Αυτός θα είναι νομίζω ο επόμενος. Και ήδη μπορεί να μπει ενδιάμεσα, δηλαδή όταν εκείνη στα τελειώματά του και εκείνος θα είναι στο τόπο, ας το πούμε, της καριέρας του, ναι, μπορεί, πιστεύω, ναι. Αυτά νομίζω να κάλυψα τον φίλο μας τον Γιώργο. Και πάμε να δούμε και στο μπάσκετ τι έγινε στην Ευρωλίγκα. Είχαμε 4 παιχνίδια χτες. Φενέρμπαχτσε Αλγύρης, 89-90, λοιπόν έσκασε μία βόμβα χτες. Και αυτή στην Τουρκία, καθώς η Ζαλγκύρης του Σάρας κατάφερε να πάρει έστω και με ένα πόντο διπλό να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε του Ζότς, έτσι. Απίστευτο το διπλό, τεράστιο. Δεν τον περιμέναμε, η αλήθεια είναι, αλλά είπα ότι η Ζαλγκύρης, το έλεγα χτες, μην τη βγάζετε έξω, είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Ερχόταν η νίκη του Παναθηναϊκού, έκανε και αυτή νίκη, καθώς πέτυχε, μάλιστα νίκαγε και στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα βάρισε τρίποντο ένας παίκτης της ομιλάκρης, νομίζω, της Ζαλγκύρης. Ευστόχησε το τρίποντο, παρόλα αυτά που έβαλε το τρίποντο, ο Σάρας το άκησε τα καντήλια. Μας έκανε εντύπωση αυτό, δηλαδή να βάζει τρίποντο, σπάει να το βλέπεις, να βάζει τρίποντο ο παίκτης και εσύ να τον βρίζεις. Προφανώς για την ενέργεια, ήθελε να κρατήσει την μπάλα για να λήξει και να μην υπήρξε ένα θέμα. Γιατί σε βίντεο που το είχαν, θα μπορούσε η Φενέρ να βγάλει κάποια γρήγορη επίθεση και να το χάσει το παιχνίδι της Ζαλγκύρης έτσι. Ή να έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν ήθελε ο Σάρας τρίποντο, ήθελε άλλη, ήταν η μάλλον εντολή του. Πήρε με αυτή και με αυτά μια μεγάλη νίκη της Αλγύρης. Μπάμπρικ Ολυμπιακός, είπαμε, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 2 πόντους, με 67-65. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να νικήσει στο Μπάμπρικ από το 2010, από ό,τι κοίταξα. Καταραμένη έδρα για τον Ολυμπιακό αυτή στη Γερμανία, πάρα πολλά χρόνια έχει να νικήσει. Δεν τα κατάφερε ούτε τώρα, έφτασε πολύ κοντά, μόλις ανακαλάθι τήθηκε. Ήρθε και το δυσάρεστο νέο του Αγραβάν που θα χάσει όλη τη χρονιά. Προβλήματα για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Ουνικά Χαμάλαγα Κίμκι 93-84, άλλη μια νίκη που δεν την περιμέναν πολύ. Έχασε γκίγιο από τη Μάλαγα, στη Ισπανία βέβαια, αλλά όλα αυτά είναι σημαντικά για την οικονομία της βαθμολογίας. Και στο El Clásico, Real Madrid Barcelona, όπως είχα πει φαβορί Real, 87-75, άνετη νίκη της Barcelona, με 12 πόντους. Όπου είχαμε και το, νομίζω, τη φάση της χρονιάς, το καλάθι της χρονιάς μάλλον στην Ευρωλίγκα, όπου ο Ντόντσις καθώς έλεγε ο χρόνος παίρνει την μπάλα και σχεδόν τη μία μασκίτα στην άλλη, πετάει την μπάλα και το έβαλε. Φστόχισε τη μία μασκίτα στην άλλη, απίστευτο καλάθι αυτό. Εντάξει, ο Ντόντσις είναι, εννοείται, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε νέο παίχτη στην Ευρώπη. Θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, κορυφαίος ή ο κορυφαίος, σίγουρα. Δεν θα αργήσει να πάει στο NBA, αυτό είναι σίγουρο. Όλα αυτά τα αποτελέσματα ευνοούν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν κάνει 2-2 τις επόμενες δύο αγωνιστικές, δηλαδή με Αρμάνι και Μαγκάμπε στο ΆΚΑ, θέτει πολύ σοβαρές βάσεις να πάει τρίτος ή ακόμη και δεύτερος, να πιάσει ΤΣΕΚΑ, καθώς μετά παίζει ο Ολυμπιακός ΤΣΕΚΑ. Άρα είναι τεράστια ευκαιρία του Παναθηναϊκού που παρουσιάζεται με 2 εντός παιχνίδια. Θεωρώ πιο εύκολο το σημερινό και πιο δύσκολο το επόμενο τη Μακάμπη, που είναι καλή ομάδα. Με αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή που ήταν μαζί με τη Φενέρ που ιτήθηκε, ο Ολυμπιακός που μείωσε στη μία νίκη, ας το πούμε, που ιτήθηκε εκείνος, και η Χίμκη που ήταν επίσης κοντά. Εντάξει, η Ρεάλ έχει μείνει χαμηλά στη βαθμολογία, δεν επηρεάζει ακόμα. Έχει μια τεράστια ευκαιρία που, αν κάνει 2 νίκες, να πάει ακόμη πιο ψηλά. Τρίτος ακόμη και δεύτερος. Σήμερα έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Σε 7.30 ώρα Ανατολού Εφές Μπασκόνια. Την ίδια ώρα ΤΣΕΚΑ Μόσχας Μακάμπι. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, ντέρμπι. Συνεχίζεται να το παίζει ο Παναθηναϊκός στην Αρμάνι στο ΆΚΑ, όπως είπα. Τηλεοπτική μετάδοση πάντα Nova Sports. Και σε 9.30 ώρα Βαλένθια Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο γρήγορα. Ανατολού Εφές Μπασκόνια. Φετινή Ευρωλίγκα σηκώστηκε για ψηλά, δεν μπορεί να προβλέψει. Και ειδικά αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες είναι τύψεις του βάθους. Μπασκόνια έχει πάρει φόρα και ίσως να κάνει άλλο ένα μεγάλο διπλό εδώ με την ΕΦΕΣ. ΤΣΕΚΑ Μόσχας Μακάμπι. ΤΣΕΚΑ, όπως και πέρυσι, θέλει να κάνει ένα μεγάλο σερινικό ώστε να σιγουρεύσει την πρώτη θέση και να είναι πιο χαλαρή μετά. Αλλά η Μακάμπι είναι μια δυνατή ομάδα φέτος και μπορεί να κάνει ζημιά, πιστεύω. Λίγο να μην παίξει καλά η ΤΣΕΚΑ, μπορεί να σου κάνει ζημιά οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο η Μακάμπι. Παναθηναϊκός Αρμάνι, πιστεύω ότι Παναθηναϊκός θα πάρει τη νίκη εύκολα ή δύσκολα. Η Αρμάνι δεν πηγαίνει καλά, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που, αν δεν είναι σε καλή του μέρα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον σκοτώσει, να του κάνει ζημιά. Και Βαλένθια Ερυθρός Αστέρας, δεν έχω πρόβλημα. Πραγματικά μπορεί να δει και διπλό τον Ερυθρό, δεν σου κάνει εντύπωση. Μπορεί να δει και να σου Βαλένθια, όλα πέσουν, δεν μπορεί να κάνω κάποια πρόβλεψη. Και να δούμε αυτό που έλεγα στη βαθμολογία. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι, μάλλον το δούμε καλύτερα από εδώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα τώρα, ΤΣΕΚΑ έχει 9-2, Ολυμπιακός έχει 9-3, Φενέρμπαχτσε 8-4, Μακάμπι 7-4, Παναθηναϊκός 7-4 και τώρα αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, πάει στο 8-4, πιάνει τη Φενέρ, είναι μόλις μία νίκη από Ολυμπιακό και αν χάσει ΤΣΕΚΑ, αν νικήσει θα πάει στις 2 και αν νικήσει και Μακάμπι θα πάει μαζί του, συνεχίζει το 8-4, αν θα πάει μόνος του μαζί με τη Φενέρ. Η Ζαλγκίρις είναι στο 7-5, Κίνη και 7-5. Άμα νικήσει ο Παναθηναϊκός θα μείνουν μία νίκη πίσω αυτές. Ρεάλ 6-6 πήγε, Μπάμπερ και επίσης 6-6, Μπασκόνια 5-6, Ερυθρός 4-7, Μπαρτσελόνα 4-8, Μάλαγα 4-8, Βαλένθια 3-8, Ανατολού 3-8 και Αρμάνι 3-8. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ χαμηλά. Αυτό που έλεγα, ο Παναθηναϊκός θα πάει στο 8-4 αν νικήσει και την επόμενη αγωνιστική, Ολυμπιακός με τη ΣΕΚΑ, που αν ιτηθεί, που υπάρχει αυτό το σενάριο γιατί η ΣΕΚΑ είναι πρώτη, είναι πολύ δυνατή ομάδα, θα τον πιάσει και μπορεί να μαζί του και η Φενέρ αν νικήσει και η Μακάμπι αν κάνει εκείνη δύο. Μάλλον όχι, η Μακάμπι δεν θα είναι γιατί παίζει με τη Μακάμπι την επόμενη αγωνιστική, οπότε θα μείνει στη μία νίκη πίσω. Πολύ ενδιαφέρουσα η Ευρωλίγκα, ειδικά φέτος που έχουν σπάσει πάρα πολλές έδρες. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Επόμενη εκπομπή τώρα είναι τη Δευτέρα. Ανάμε το ραντεβού μας λοιπόν για τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Ήτανε ο Διονύσης Αλασσινός, ήταν ο 10ος παίχτης, ήταν στο μικρόφωνο ο Διονύσης Αλασσινός. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.